Απλώς θέλω να πω ότι το κέντρο της Αθήνας έχει συμπιεστεί τόσο πολύ που η εγκληματικότητα είναι καθημερινό φαινόμενο. Με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται. Αυτό θέτει ορισμένα ερωτηματικά που χρήζουν απαντήσεων που δεν είναι ούτε απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στο πόδι, ούτε είναι κομματάκια που μπορούν να γίνουν στα σκανδαλοφυρικά έντυπα και επίσης σε μικρές μεσημεριάτικες εκπομπές. Δεν είναι θέμα μεσημεριάτικες εκπομπές. Λέω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Γενικότερα το ξέρω. Θέλω να σας πω όμως ότι χρήζει μια σοβαρότερη αντιμετώπιση το πρόβλημα του κέντρου της Αθήνας. Αυτό είναι η πραγματικότητα την οποία όμως θέλουμε να την αντιμετωπίζουμε. Γιατί την αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία και μένοντας εδώ και αγωνιζόμενοι για την γειτονιά μας. Τι θεωρείτε ότι το κέντρο της Αθήνας όλων των Ελλήνων έχει αλλάξει, αγαπητέ. Αισιοδοξία τι θεωρείτε εσείς. Να μην παίρνονται μέτρα εναντίον αυτών που εγκληματούν. Όχι, όχι, κάθε άλλο. Αισιοδοξία θεωρώ να αγωνίζεσαι και να είσαι παρόν στα γεγονότα της πατρίδας και της πόλης. Εσείς αν τους συλλάβουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους θα ζητήσετε τιμωρία? Όχι, βέβαια, καθόλου, κάθε άλλο. Όχι, δεν θα ζητήσετε τιμωρία. Τον άφο δηλαδή που σας τύπησε, σας πέταξε κάτι και πήγε να σας σκοτώσει. Τελείωσε αυτό. Την πλήττωσα. Κύριε Μάινα, αυτό θα μπορεί να το κάνει αύριο σε άλλον. Αν δεν το τιμωρήσετε, αν δεν τιμωρηθεί. Συμφωνώ. Η τιμωρία είναι ένα άλλο πράγμα. Εγώ προσωπικά δεν θα ζητήσω τιμωρία κανένας ανθρώπου. Μιλάμε για μια αποτυχημένη απόπειρα, έτσι.